Θα ήθελα να σας πω καταρχάς ότι προσέχουμε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου χωρίς διάθεση όλοι ανεξαρτήτως, μόνο εγώ, όλοι οι κοινωνικοί μάλλον ανεξαρτήτως, όχι με κομπασμό, όχι με διάθεση κραυγών, ούτε με διάθεση καταγγελίες. Εμείς καταγράψαμε απλώς τα γεγονότα όπως συνέβησαν και από εκεί και πέρα ο κόσμος, η δικαιοσύνη θα βγάλει τα συμπεράσματά της. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά της. Εκείνο που ήθελα να κάνω ήταν να τουλάχιστον να αποδείξω ότι ένας κόσμος που με εμπιστεύτηκε στην Βουλή των Ελλήνων και μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι σήμερα βουλευτής, ότι τιμώ αυτή την εμπιστοσύνη και πάνω σε αυτή την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης θέλω να βαδίσω. Θέλω να πω ότι είμαι περήφανος, επειδή ακούγονται πολλά σήμερα για την κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων, δεν θα ήθελα να κατονομάσω, αλλά θα ήθελα να πω ότι είμαι περήφανος με τους ανθρώπους που είμαι δίπλα. Και όταν κάποτε ο Πάνος ο Καμένος έλεγε, παιδιά δεν πειράζει, όποιος αντέξει, δεν το καταλάβαινα. Τώρα το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι επειδή ακούγονται πολλά, μας βρίζουν. Μας έχουν πει χιλιάδες πράγματα. Θέλω να πω ότι η έννοια δεξιού, αριστερού, κεντρώου κτλ. Δεν μας αγγίζει. Είμαστε ένας πατριώτες, είμαστε Έλληνες, που κύριο μας ενδιαφέρει η ομαλή πορεία της δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. Βασισμένοι και περασπιζόμενοι στις μνήμες, ιστορικές μνήμες, οι οποίες διέπουν αυτόν τον λαό και στην ιστορική διαδρομή αυτής της χώρας. Εκείνο που έκανε ήταν απλώς να κάνω το καθήκον μου. Προσεγγίστε από ένα άτομο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να διακομιδευτεί, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο παίζει ενεργό ρόλο στην πολιτική, όπως σας είπε και ο πρόεδρος μας. Από εκεί και πέρα στην αρχή νόμιζα ότι ήταν πλάκα, ότι ήταν αστείο, μου κάνανε χιούμορ. Όταν όλα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, δεν σκέφτηκα ούτε μία στιγμή να ενδώσω. Παρενημέρωσα αμέσως τον πρόεδρο και ακολούθησε η διαδικασία η οποία σας εξήγησε. Από την πρώτη στιγμή η εισαγγελία γνώριζε γιατί αυτό το πρόεδρο δεν ήξερα πώς θα χρησιμοποιηθεί, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εις βάρος μου, αν υπήρχε καταγραφή από κάποιους άλλους. Και ταυτόχρονα την ώρα που εγώ ήμουν στην εισαγγελέα, κάποιοι άλλοι διέδαν ότι εγώ θα ψηφίσω πρόεδρο Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να σας πούμε πολύ περισσότερο όπως σας εξήγησε ο πρόεδρος. Εκείνο που θέλω να πω ότι οι διάλογοι είναι συγκλονιστικοί. Αυτά που ακούγονται είναι πέραν φαντασίας. Και σας είπα, δεν θα εξηγηθούν από μένα, ούτε από τον πρόεδρο. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να αναλάβει και να καλέσει το άτομο να εξηγήσει για ποιου λογαριασμού ενεργούσε και σε ποιον, για ποιον αποσκοπούσε όλη αυτή η ιστορία. Τι αποσκοπούσε όλη αυτή η ιστορία. Και για συμφέροντα ποιου. Θέλω να πω ότι το όνομα, επειδή διαδόθησαν πολλά, από την πρώτη στιγμή δόθηκε το όνομα στην ασφάλεια και από εκεί πέρα εμείς περιμέναμε τις διαδικασίες αυτές οι οποίες ακολούθησαν. Μου κάνει εντύπωση γιατί σήμερα τα μέσα ενημέρωσης ουσιαστικά έβγαλαν απόφαση της αγγελίας και ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος του αδικήματος της απειλής δωροδοκίας. Διεψεύθηκε βέβαια παταγωδώς αυτό από το τηλεφώνημα το οποίο έκανε ο κύριος Ντογιάκος στη νομική μας σύμβουλο και δικηγόρο την κυρία Τζούλη. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω τι διάβασαν δημοσιογράφοι έγκριτοι στα κανάλια και πολύ εύκολο μπορεί να αποδειχθεί αν πάρουν όλοι αυτοί και να ρωτήσουν την επιβεβαίωση από τον κύριο Ντογιάκο. Εκείνο που έχει σημασία για μας είναι ότι πρέπει να λάμψει αλήθεια. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε γιατί οι οδηγίες είναι ότι δεν μπορεί να δοθεί δίκιο, γιατί δεν μπορούμε να δοθούμε κατηγορούμενοι σε κάτι, γιατί υπάρχει μια νομολογία, την οποία νομικοί μπορεί να την αναλύσουν. Επικροτώ και βέβαια δίνω τη κατάθεσή μου το υλικό αυτό να δοθεί στον πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και εύχομαι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δοθεί στη δημοσιότητα για να καταλάβουν όλοι το μέγεθος της αλήθειας, πραγματικά τι κρύβεται και κατά πόσον αυτό το πράγμα είναι μια κωμωδία και ένα θέατρο και δεν καταλαβαίνω γιατί βρίζουν το θέατρο. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι θέατρο. Και βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί και θέλουν να μειώσουν και την αξία του θεάτρου μέσω του προσώπου μου. Το λέω αυτό με μια πίκρα, γιατί νομίζοντας ότι δεν είμαι απλός βουλευτής, αλλά είμαι ένας θεατρίνος που αυτή τη στιγμή κάνει παιχνίδι. Ίσως όμως να τους αποδείξω ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου, ίσως έχω παίξει τον καλύτερο ρόλο μου μέσα από αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ κύριε, με συνέντευξη τύπου και όχι κομματική σύναξη. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο από εκεί πέρα.
Για να διευκολύνω την κατάσταση, θα μετακινηθώ εγώ λίγο πιο δεξιά, να έρθει και ο πρόεδρος λίγο.